Ο Ντάνιελ Σαλντάνα που είχε καταδικαστεί άδικα κηρύχθηκε αθώος από την εισαγγελία της Κομιτείας του Λος Άντζελες μετά από 33 χρόνια στη φυλακή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο 55χρονος ημεράνδρας είχε καταδικαστεί το 1990 για επίθεση με όπλο εναντίον ενό αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν έξι έφηβοι. Από την αιματηρή επίθεση είχαν τραυματιστεί δύο από τους μαθητές, οι οποίοι ευτυχώς επέζησαν. Οι αρχές ισχυρίστηκαν τότε ότι οι επιτιθέμενοι πέρασαν τους εφήβους για μέλη συμμοριών και γι' αυτό άνοιξαν πυρ. Ο Σαλντάνα δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα του για δικαίωση όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολο να ξυπνά κάθε μέρα κλειδωμένο σε ένα κελί, γνωρίζοντα ότι είσαι αθώο. Χαίρομαι πολύ που ήρθε επιτέλου αυτή η μέρα. Ο Σαλντάνα ήταν 22 ετών όταν σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό το 1989 και του επιβλήθηκε ποινή κάθερξης από 45 χρόνια έως ισόβια σε πολιτιακή φυλακή. Η εισαγγελία της Κομιτείας του Λος Άντζελες ξεκίνησε να διεξάγει έρευνα, αφού πληροφορήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι ένα άλλο από τους καταδικασθέντες για την επίθεση δήλωσε το 2017 κατά την ακροαματική διαδικασία για την αποφυλάκησή του ότι ο Σαλντάνα δεν είχε καμία ανάμεξη στο περιστατικό και δεν βρισκόταν καν εκεί. Παρότι στην ακροαματική διαδικασία ήταν παρόν και ένας βοηθός εισαγγελέα, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, αυτός επέλεξε να μην μοιραστεί τις νέες πληροφορίες ούτε με το δικηγόρο του Σαλντάνα, ούτε με οποιονδήποτε άλλον, όπως είχε υποχρέωση να πράξει. Το αποτέλεσμα ήταν να παραμείνει για έξι ακόμη χρόνια στη φυλακή ο Σαλντάνα, προτού τελικά ανοίξει ξανά η υπόθεσή του και ακυρωθεί η καταδίκη του.